Κύριε Διακουμάκη, κύριε Λεκάκη, καλημέρα σας από τον 984. Καλή σας μέρα, κυρία Αγγέλα, σκέτο. Εντάξει. Κυρία Βιγεράκη. Μια χαρά. Κύριε Διακουμάκη, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Δουλειράκη. Καλημέρα, κύριε Λεκάκη. Καλημέρα στον πρώτο. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Διακουμάκη. Όπως θέλετε. Παρακαλώ, για να σας ακούσουμε, γιατί χθες περάσατε εσείς πρώτοι σε αυτό το βήμα που λέει, παιδιά, πάρτε και το μήνυμα. Εκτός από τις επιστολές που αθρώα αποστέλουν οι εμπορικοί σύλλογοι προς τα αρμόδια υπουργεία σε όλη τη χώρα. Ακριβώς. Εχθές λοιπόν προσπαθήσαμε να περάσουμε και το δικό μας μήνυμα, κινητοποιώντας και κλείνοντας την αγορά του Δήμου Φεστού. Ένα μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε στους κυβερνώντες είναι ότι πρέπει να πάρθει από τις πλάτες μας το βάρος του ελεγκτικού μηχανισμού. Έχουμε αρκετά βάρη σαν επαγγελματίες, σαν επιχειρήσεις, πέρα από τα οικονομικά που μας βαραίνουν. Δεν μπορούμε να έχουμε και το βάρος του ελεγκτικού μηχανισμού να ελέγχουμε τον κάθε ένα που θα μπαίνει στο μαγαζί μας, πελάτη μας, γνωστό μας, φίλο μας, ζητώντας του ταυτότητες, διαβατήρια, πιστοποιητικά, μη πιστοποιητικά και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι δεν είναι αρμοδιότητα των επιχειρηματιών να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλαμε εμείς να περάσουμε σαν ένωση από το Δήμο Φεστού. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη. Ο Δήμος ήταν σχεδόν όλος κλειστός. Πιστεύουμε η φωνή μας να ακουστεί και να ενωθούμε όλοι μαζί οι συλλόγοι και οι ενώσεις να μπορέσουμε το μήνυμα να γίνει πιο δυνατό και πιο ισχυρό. Γιατί νομίζω ότι μας αφορά όλους. Προτείνετε παράλληλα κάτι, κύριε Διακουμάκη? Προτείνουμε. Νομίζω ότι δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι που πρέπει να προτείνουμε, αλλά μια πρόταση που έχουμε ότι είναι η ατομική ευθύνη, νομίζω καλύβει πλήρως την όλη αυτή κατάσταση. Ας έχει ο κάθε πολίτης την ατομική ευθύνη να έχει τα χαρτιά του, τα πιστοποιητικά του, και αν τυχόν υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός και ελέγχει τον πολίτη, το πρόσφυγμα να μην επιβληθεί στον καταστηματάρχη που προσπαθεί να βάλει τον πελάτη στο μαγαζί του για να μπορέσει να ζει στην οικογένειά του. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο δεν είναι σωστό για τον καταστηματάρχη, για τον επιχειρηματία. Τι σημαίνει πρόστιμα για εσάς? Πρόστιμα για μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρακτικά. Αν μπει κάποιος μέσα, γιατί σε όποιο κατάστημα και αν βρεθώ, σε όποιο χώρο και αν βρεθώ, πιστοποιητικό και ταυτότητα. Και πάντα όλοι εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά, δεν μπορώ. Διότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν. Έχω δει ανθρώπους να στέκονται έξω από την πόρτα καταστημάτων, να μην μπαίνουν μέσα για να πάρουν αυτό το οποίο θέλουν, εφόσον σαφέστατε είναι ένα είδος το οποίο δεν χρειάζεται να το δοκιμάσουν ως ρούχο ή ως παπούτσι, με αυτή την έννοια, πληρώνουν και φεύγουν. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πόσο πληρώνετε? Δηλαδή, αν εγώ μέσα στο κατάστημά σας και μπει εκείνη την ώρα, τέλος πάντων η αστυνομία, κάνουν τον έλεγχο, εγώ δεν διαθέτω τα χαρτιά, εσείς τι πρόστιμο έχετε? Είναι 5.000 ευρώ στο καταστηματάρχη και νομίζω ή 10 ή 14 μέρες κλειστό το κατάστημα. Ναι. Αυτό για μια μικρομεσαία επιχείρηση, ειδικά στην περιοχή του Δήμου Φεστού, που είμαστε μια μικρή κοινωνία, ένα τέτοιο πρόστιμο θα είναι τα φόπλακα κάθε επαγγελματία. Mm-hmm. Κύριε Λεκάκη, τι λέτε? Κυρία Βιγεράκη, σαφώς αυτά που λέει ο κύριος Γιακουμάκης είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τα νέα μέτρα. Σίγουρα τα πρόστιμα είναι εξουδετικά. Εμείς λέμε ότι δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Οι καταναλωτές οι οποίοι κατεβαίνουν στα καταστήματα για να ψωνίσουν όταν δεν τους επιτραπεί η είσοδο έχουν άλλες λύσεις να ψωνίσουν και να προμηθευτούν τα προϊόντα αυτά σε καταστήματα τα οποία επιτρέπεται να προσέλθουν. Mm-hmm. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τα μέτρα έχουν εξαιρεθεί τα σούπερ μάρκετ και οι λαϊκές αγορές. Ένα μέτρο το οποίο θα έπρεπε ή να είναι κάθετο ή να μην υπάρχει καθόλου για εμάς. Mm-hmm. Και στη διαφορετική περίπτωση και προκειμένου να βοηθηθούν και οι επαγγελματίες. Να μην είναι αυτοί ο ελεγκτικός μηχανισμός, αφού θέλει η κυβέρνηση να πιέσει τους ανθρώπους να εμβολιαστούν και καλά το κάνει, γιατί βλέπουμε ότι τα δεδομένα δεν είναι καλά στο θέμα της πανδημίας, ας επιδοτήσει θέσεις εργασίας προκειμένου να βοηθήσει τους επαγγελματίες
να έχουν έναν άνθρωπο στην πόρτα και να ελέγχει αυτούς τους ανθρώπους που εισέρχονται μέσα στα καταστήματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί διαφορετικά να εξελιχθεί όλο αυτό το σύστημα. Και βεβαίως και αυτό που είπε και ο κ. Διακουμάκης, ότι δεν μπορεί ο επαγγελματίας να είναι ο ελεγχτής και στην τελική να πληρώνει και τα εξωτερικά πρόστιμα, αυτά τα οποία δεν μπορεί να τα αντέξει καμία επιχείρηση σήμερα, μετά από 1,5 χρόνο τα καταστήματα μέσα στην πανδημία, μετά από αρκετά lockdown και οφείλοντας αρκετά χρήματα τα οποία αρχές του χρόνου θα πρέπει να αρχίσει να αποπληρώνει. Οι επιστολές διαμαρτυρίας ή οι επιστολές με προτάσεις φτάνουν συνεχώς από τους εμπορικούς συλλόγους ανά τη χώρα πάνω στα αρμόδια Υπουργεία. Τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα την οποία έχω, κύριε Διακουμάκη και κύριε Λεκάκη. Είχαμε μια πρώτη κινητοποίηση στην Μεσερά, στο Δήμο Φεστού συγκεκριμένα, όπως μας είπε ο κύριος Διακουμάκης. Φαίνεται ότι σε κινητοποίηση, ωστόσο, προχωρά το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, γιατί νομίζω, κύριε Λεκάκη, ότι εκτός από το πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων, μπορείς ωστόσο να κάνω λάθος, αλλά είναι κουβέντες που λέγονται από τους συναδέλφους σας, τους βιοτέχνες και τους εμπόρους, ότι εκτός από το πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων την 3η 16 του μήνα, που αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, ότι ενδεχόμενα να υπάρχει μια συνολική αντίδραση κινητοποίηση από εμποροβιοτέχνες σε όλη τη χώρα. Ισχύει κάτι τέτοιο πληροφορία? Βεβαίως, κυρία Διγεράκη, και ισχύει, γιατί είναι πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα συνεδριάσεις των Ομοσπονδιών με τη βοήθεια και την κατεύθυνση της ΓΕΣΕΒΕ και ετοιμαζόμαστε, αν δεν αλλάξει το καθεστώς αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου να βοηθήσει τους μικρούς επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμπορους να αντέξουν την κατάσταση αυτή, θα προχωρήσουμε σε πιο συντονισμένες κινητοποιήσεις και αντιδράσεις. Μάλιστα. Έρχονται Χριστούγεννα. Πείτε μου, εμπορική αγορά, που ουσιαστικά και μέσα από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, λέτε στο σύνολό σας, κύριε Διακουμάκη, να έρθω τώρα σε εσάς, ότι ξέρετε είναι μια περίοδος η οποία, ευελπιστείτε, αφήνει κάποια χρήματα πίσω. Μπορεί λίγο να τονώσει τα καταστήματα, την αγορά. Για πείτε μου πώς θα το χειριστείτε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τη συγκεκριμένη στιγμή, ότι περιμένουμε τις γιορτές να μπορούμε να αναπνεύσουμε και να μπορούμε να προχωρήσουμε και για τη νέα σεζόν που θα μπει. Στη συγκεκριμένη λοιπόν στιγμή, με τα μέτρα που υπάρχουν, ο κόσμος δυστυχώς δεν θα μπορεί να βγει να κάνει τις αγορές του. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να πάει να ψωνίσει, να πάει να κάνει τα self-test, τα rapid test, να χρεώνεται το rapid test, να πρέπει να μπει σε κατάστημα. Και όλη αυτή η διαδικασία που υπάρχει για να μπορούν να μπουν στα καταστήματά μας να ψωνίσουν. Και θα επιλέξουν ένα κατάστημα το οποίο είναι ελεύθερο, όπως είπε ο κύριος Λεκάκης, να πάνε να κάνουν τα ψώνια τους όλα από εκεί. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Τη συγκεκριμένη στιγμή που έρχονται οι γιορτές, πρέπει να αφήσουν ελεύθερη την αγορά να μπορούμε να πληρώσουμε αυτά που μας έχουν δώσει πίσω. Μάλιστα. Συμμερίζεστε τους φόβους για πτώση του πατζήρου στο 60-70%? Βέβαια. Συμμερίζεστε, κύριε Λεκάκη, το φόβο για μείωση του τζίρου 60-70%? Βεβαίως, κυρία Διγεράκη. Δυστυχώς, ναι, τα μέτρα αυτά έχουν επιβάλει ένα άτυπο lockdown στις μικρές επιχειρήσεις. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Συζητάμε για μικρές και πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όταν έχουμε επιχειρήσεις στις οποίες ο επαγγελματίας είναι και ο ιδιοκτήτης και ο υπάλληλος, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία να διαχειριστεί τους πελάτες του μέσα σε ένα κατάστημα. Όταν θα πρέπει λοιπόν να έχει ένα πελάτη μέσα στο κατάστημα, θα είναι υποχρεωμένος να κλείνει την πόρτα προκειμένου να μην εισέλθει κάποιος, γιατί δεν θα μπορεί να τον ελέγξει εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν θα μπει μέσα στο κατάστημα κάποιος πελάτης, ο οποίος δεν θα διαθέτει τα πιστοποιητικά τα ανάλογα, θα του επιβληθεί ένα εξοδοτικό πρόστιμο, θα κλείσει την επιχείρησή του και θα χαθεί η θέση εργασίας αυτή, η οποία λέμε μονίμως ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν ξέρουμε σε ποια κατεύθυνση και με ποια λογική οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν αυτές τις διαδικασίες για τους επαγγελματίες της χώρας μας. Εγώ το κρατάω αυτό γιατί μιλάτε και για αθέμητο ανταγωνισμό εσείς από τη δική σας την πλευρά. Ουσιαστικά μαγαζιά ανοιχτά τα οποία είναι κλειστά. Βεβαίως. Επί της ουσίας αυτό έχει επιβληθεί αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Λοιπόν, επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο έχει στείλει, για να μην το ξεχάσω, και ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου. Υπάρχει από την πλευρά του εμπόρων του Ηρακλείου μια πρόταση να γίνει και μια τριώρη στάση εργασίας, έτσι για να κλιμακωθεί περαιτέρω και να ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η πίεση προς την κυβέρνηση, ώστε τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά-ανοιχτά και όχι ανοιχτά-κλειστά. Γιατί τα περσινά τα θυμόμαστε, τα προπέρσινα τα θυμόμαστε, και φέτος φαίνεται ότι πάμε σε μια άλλη κατηγορία. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα γίνει, αλλά το ζητούμενο είναι ότι τώρα εδώ παίζεται η επιβίωσή σας. Πανελλαδικά, όταν μιλάμε για την επιβίωσή σας, στατιστικά τι σημαίνει αυτό, κύριε Λεκάκη? Είναι το τελευταίο που ρωτώ. Κυρία Δουγεράκη, πρέπει να καταλάβουμε ότι τουλάχιστον εμείς εδώ, γιατί και συζητώντας προσωπικά εγώ με όλη την Ελλάδα, γνωρίζω ότι εμείς εδώ στην Κρήτη, τουλάχιστον λόγω του τουρισμού, είχαμε μια αρκετά καλή σεζόν, που σημαίνει ότι θα είχαμε και μια καλή χειμωνιάτικη περίοδο τώρα, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης που υπήρχε στο νησί. Αλλά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα πολύ πιο δύσκολα από ό,τι έχει να κάνει σε σύγκριση με την Κρήτη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι διαμαρτυρίες γίνονται πολύ εντονότερες το επόμενο διάστημα σε όλη τη χώρα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εδώ στην Κρήτη εσείς γιατί φωνάζετε και γιατί μιλάτε, αλλά δυστυχώς τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν το επόμενο διάστημα είναι πάρα πολλά και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ταμεία των καταστημάτων. Και γι' αυτό όλοι φωνάζουν ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε και θα έχουμε ένα κύμα λουκέτων, το οποίο το έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα και το οποίο θα αρχίσει να καταγράφεται και δεν θα μπορεί να ελεγχθεί. Mm-hmm. Βλέπουμε μία μείωση της ανεργίας και αντίθετα θα δούμε μία αύξηση της ανεργίας αυτή τη στιγμή. Ενώ θα έπρεπε να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, αφού η οικονομία λειτουργεί εντός εισαγωγικών σε καλά επίπεδα. Έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Διακομάκη? Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι να δούμε πώς όλοι μαζί να ενωθούμε, να δούμε πώς μπορούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση να πάρουν αυτά τα μέτρα πίσω. Συσπήρωση. Σας ευχαριστώ. Μας ακουπά όλους μας. Νομίζω στείλατε το καλύτερο μήνυμα στο τέλος. Και το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα σας. Ναι, σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.